Ο χρόνος έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα για τη λήξη της επιτρεπόμενης ώρας για την νυχτερινή ψυχαγωγία κατοίκων και επισκεπτών των Χανίων, που και αυτοί ήταν χωρίς μουσική, και οι περισσότεροι αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια και τα καταλήμματα που διαμένουν. Λίγα λεπτά πριν τη μία μετά τα μεσάνυχτα, το σκηνικό μοιάζει απόκοσμο για μήνα Αύγουστο. Μουσική του δρόμου, στημένη μπροστά από το γυαλί τζαμί, σπάνε τη μονοτονία την πρώτη νύχτα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων στα Χανιά. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή. Τα μπαρ και εστιατόρια αρχίζουν να αδειάζουν. Ενημερώνουμε τον κόσμο 12.30 ώρα ότι σιγά σιγά πρέπει να αποχωρήσει. Από ό,τι γνωρίζετε όλοι, το να κλείνουμε 12.30 ώρα έχει σαν μαγαζί έχουμε μια σημαντική ζημιά. Κάνουμε τεράστια ζημιά στα Χανιά αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε ακόμα ένα μήνα full season, έχουμε ένα μήνα σε ασφαλές μέτρα να δουλέψουμε. Ώρα 1 παρατέταρτο στην Οδό Χάλιδων, ο συνωστισμός παραπέμπει σε ώρα αιχμής. Με το να κλείσουν τα μαγαζιά 1 η ώρα, προκαλείται συνωστισμός στους δρόμους και πιστεύω ότι είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο να εξαπλωθεί ο COVID-19. Στις επιχειρήσεις εστίασης του παλιού λιμανιού, όπως και σε όλες τις τουριστικές περιοχές των Χανίων, οι συνέπειες δεν είναι καταστροφικές από την εφαρμογή του ωραρίου, πλην όμως μειώνεται ο τζίρος. Όμως μπαράκια που λειτουργούσαν με τα μεσονύχτια χάνουν τον τζίρο μιας ολόκληρης εβδομάδας και μάλιστα στην καρδιά του Αυγούστου. Θα άνοιγαν με τα τιμία, τα οποία κάνουν όχι ένα 20% όπως έχουμε εμείς μείον, κάνουν μηδενικό τζίρο. Όσο για τους μουσικούς παραγωγούς που εργάζονται σε καφέ και μπάρα, έμειναν χωρίς δουλειά. Όλοι οι κλάδοι πιστεύω δουλεύουν μια χαρά και χωρίς μουσική και η εστίαση και το εστιατόριο δηλαδή και το μπαρ. Οπότε βλέπω υπάρχει κόσμο όλα καλά. Εμείς σαν κλάδος μουσική είμαστε οι μόνοι που την πληρώνουμε στην ουσία. Την ίδια στιγμή κάποιοι πληρώνουν ακριβά την άσκοπη μετακίνησή τους με τα τιμία, οπότε και ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Για ποιο λόγο είστε έξω? Πάμε σε φαρμακείο. Πάτε σε φαρμακείο. Πού έχει φαρμακείο τώρα, ξέρετε? Πάτε ψάχνουμε και κάνετε πόλτες στην πόλη. Καλούμε τους πολίτες να τηρήσουν τα νέα μέτρα, έτσι ώστε σύντομα να γυρίσουμε και πάλι στην καθημερινότητά μας. Εντάξει, από σήμερα θα έπρεπε, αλλά επειδή τώρα ευνηδιαστήκατε όλοι, υπάρχει μια ανοχή. Στα σημεία ελέγχου από τις δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων πέφτουν λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα τα πρώτα πρόστιμα. Όλες οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων καθ' όλη τη διάρκεια του νέου lockdown θα βρίσκονται επιποδός με συνεργεία ελέγχων για την τήρηση της νομιμότητας της κυκλοφορίας. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει απαγόρευση από τις 1 μέχρι τις 6 το πρωί. Επίσης, θα υπάρχουν και συνεργεία για τον έλεγχο των καταστημάτων όσον αφορά τη λειτουργία της μουσικής. Το lockdown στα Χανιά την εβδομάδα πριν το 15 Αύγουστο, που διαχρονικά είναι η καλύτερη της τουριστικής περίοδου, προκαλεί πικρία και αγανάκτηση στους καταστηματάρχες και κυρίως εργαζόμενους της εστίασης, που προσδοκούν τουλάχιστον επαναφορά της κανονικότητας από την επόμενη Παρασκευή.